Καλημέρα και πάλι, είναι η εκπομπή Κοινωνία ώρα Μέγκα, είναι, πάει προς 9 παρά 20, ελπίζω να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Ο Γιάννης Σαραντάκος επίσης εδώ. Το θέμα βέβαια των ημερών ή της ημέρας ή των 24 ώρων είναι η εκλογή του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Μην το λες έτσι. Όχι. Νίξε το ΠΑΣΟΚ Αμερικής, λένε στη Χαριλάου. Έτσι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά. Νομίζω ότι. Πάντως διαρρέονται εντέχνως. Το θέμα των ημερών νομίζω ότι θα είναι οικονομία. Με συμβούλιο κορυφή αύριο ξαναγυρνάμε στα καθημά, έτσι. Ναι. Σιγά σιγά γυρνάμε. Πάντως η εκλογή Ομπάμα θα μείνει στην ιστορία για αρκετό καιρό. Το πόσο θα μονοπολίσει την συζήτηση στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό και από την ατζέντα που θέτετε και εσείς. Αλλά ότι έγινε κάτι κοσμογονικό στην Αμερική. Ότι κατάφερε ένας άνθρωπος από το πουθενά, μαύρος, χωρίς κοινωνικές και οικονομικές καταβολές, να φτάσει στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο και λέει πολλά και για το δυναμισμό της αμερικάνικης κοινωνίας και για την ικανότητά της να αναγεννάται μέσα από τις στάχτες της. Τώρα για την Ελλάδα σημαίνει κάτι, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η εκλογή, σημαίνει κάποια αλλαγή? Σημαίνει διάφορα πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι στο Λευκό Οίκο θα υπάρχουν δύο άνθρωποι και αναφέρομαι και στον Αντιπρόεδρο, διότι θα παίξει ενεργό ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, εξάλλου γι' αυτό τον επέλεξε και ο Ομπάμα, ότι θα υπάρχουν δύο άνθρωποι των οποίων οι αρχικές θέσεις είναι πιο φιλικά διακείμενες προς τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν λέω ότι θα υπάρχει μια δραστική στροφή στην πολιτική των ΗΠΑ, αλλά η προδιάθεση των ανθρώπων έχει μια ιδιαίτερη αξία. Συγγνώμη γιατί είναι και φίλη σας η οικογένεια που σας πούμε, αλλά ήταν και λίγο ηταμός ο τρόπος που μας αντιμετωπίζανε πολλές φορές. Ο πατέρας ήταν, μισό λεπτό, ήταν να τα αποσαφηνίσουμε αυτά, ήταν η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ την τελευταία οκταετία. Ήταν μια κακή εξωτερική πολιτική και για τα ελληνικά συμφέροντα. Εγώ προσωπικά, να σας θυμίσω ότι ήμουν ο μόνος Έλληνας πολιτικός ο οποίος επέλεξε να πάει στο συνέδριο των Δημοκρατικών και βρέθηκα στον Ντένβερ όταν ο Μπαράκ Ομπάμα πήρε το χρήσμα και διαπίστωσα αυτόν τον πρωτοφανή, αν θέλετε, ενθουσιασμό για τα αμερικάνικα δεδομένα που μου θύμισε ελληνικές, αν θέλετε, πολιτικές συγκεντρώσεις. Κόσμος ο οποίος συμμετείχε, νέοι άνθρωποι, κατάφερε και ακούμπησε ο Ομπάμα. Χορδές, μα πήγαν και ψήφισαν και Μητσοτάκη το 95%. Φαντάζομαι το παρακολουθείτε. Εγώ έβλεπα την ομιλία του μαζί με τον γιο μου, ο οποίος είναι 10 χρονών. Ναι. Και του γύρισε και μου είπε: Παπά, αυτός είναι πολύ καλός. Τι είπε ο Μπιτσερικάς, ναι. Έτσι, ναι. Ο οποίος μπορεί να καταλάβει. Είδε έναν άνθρωπο ο οποίος πέραν των χαρακτηριστικών είναι ένας πολύ άξιος, πολύ ικανός άνθρωπος, ο οποίος μίλησε πολιτικά, είπε ενδιαφέροντα πράγματα, έβαλε το περιβάλλον στο επίκεντρο των πολιτικών του πρωτοβουλίων και γι' αυτό και πέραν των ελληνικών, αν θέλετε, ενδιαφερόντων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, το γεγονός ότι ένας πρόεδρος είπε ότι εγώ θα αντιμετωπίσω την κλιματική αλλαγή και προσβλέπω σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, πιο πράσινο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει και εμείς να τα θέσουμε. Παγώνη, ρωτάτε. Η εξόπληση στεγαστικών δανείων, τι θα κάνουμε, θα γίνει τίποτα? Γιατί έκανε ο Παπαδρέου μια πρόταση, η κυβέρνηση φαίνεται ότι. Μέσω Θαπατέρου και όχι μέσω Παπανδρέου, κάτι. Αλίμονα να αναγνώριζε η κυβέρνηση ότι έκανε και προσπάθεια. Εγώ θα είμαι, κύριε Παπακοσταντίνου. Γιατί σοβαρό να πιω στεγαστικά. Θα είμαι πιο ειλικρινής και πιστεύω ότι σε μια εποχή μεγάλης δοκιμασίας, καλό είναι να υπάρχει περισσότερη συνένεση και να αναγνωρίζουμε τις καλές προτάσεις από όπου και αν αυτές προέρχονται. Η ιδέα να δοθεί. Αυτό σας θυμάμαι και σας θυμάμαι επίσης ότι χτες σε ένα άλλο κανάλι το είπατε και προτού ακόμα βγήκε ο κ. Αλογοσκόπης και πει ότι υπάρχει μια. Όχι, εγώ το είπα από την αρχή ότι η ιδέα να υπάρχει ένα μορατόριουμ στις πληρωμές των δανείων, όχι όλων των στεγαστικών δανείων. Προφανώς το τονίζω, αυτό και με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Και εγώ έχω στεγαστικό δάνειο, δεν περιμένω κανένα να μου το πει. Είναι μια καλή αρχική πρόταση που πρέπει να τύχει περισσότερες επεξεργασίες και πρέπει να μπούμε στη λεπτομέρεια του θέματος. Και λίγο πιο άμεσα, κύριε Μητσοτάκη, και γρήγορα. Και γρήγορα, χωρίς προχειρότητες. Κύριε Μητσοτάκη, ότι χωρίς προχειρότητες, μήπως εννοείται αυτό, μήπως έχετε εντοπίσει κι εσείς κάποιο θέμα? Εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ακόμα ορισμένα θέματα τεχνικής φύσης, τα οποία δεν θα απασχολήσουν τη σημερινή εκπομπή, αλλά τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τη Βουλή, τα οποία χρειάζονται να αποσαφινιστούν. Και μάλιστα φεύγοντας από την εκπομπή τη δικιά σας, θα πάμε στη Βουλή, θα έχουμε την ακρόαση των φορέων και έχουμε πολύ ενδιαφέρον, θα ακούσω και την άποψη των τραπεζών για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες. Καταρχήν, τράπεζες και Μητσοτάκη δεν μπαίνουν όμως στο νομοσχέδιο αυτό. Έχουν αρνηθεί περισσότερες. Θα σας πω. Πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε
πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν οι τράπεζες, διότι είναι διαφορετικό το πρόβλημα δηλαδή των τραπεζών. Δηλαδή να πούμε τόσοι δεν μας πληρώνουν, ας πούμε. Όχι, να σας πω, είναι διαφορετικό το πρόβλημα των τραπεζών, το ότι οι τράπεζες χρειάζονται παραπάνω κεφάλαια για να ενισχύσουν την κεφαλαϊκή τους επάρκεια, και διαφορετικό το πρόβλημα των πολιτών. Να τα διακρίνουμε τα δύο. Ναι, η κυβέρνηση ναι. πρέπει να δώσει ίση βαρύτητα στο πρόβλημα των τραπεζών, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσει και την πραγματική κοινωνία και το πρόβλημα του δανειολήπτη, ο οποίος σήμερα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και να μένουν στον δρόμο. Και ακριβώς γι' αυτό δεν νοείται να έχουμε ένα νομοσχέδιο με το οποίο καταρχάς να μην ξεκινάμε από μια αναγνώριση του ποιες έχουν και ποιες δεν έχουν πρόβλημα και να τις αναφερόμαστε σε όλες. Γιατί δεν είναι στοιχεία οι τράπεζες. Μα γιατί όταν δεν παίρνουν τράπεζες και αποφύγουν. Και το δεύτερο πράγμα. Όταν δεν παίρνουν οι τράπεζες, το δεύτερο είναι να υπάρχει σύνδεση τη οποιασδήποτε ενίσχυση τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα με την πραγματική δανειοδότηση των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι που στο νομοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει σε άλλες χώρες. Σήμερα το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο πολίτης μας, ακούει ότι αυτό τον ενδιαφέρει. Ναι, τελικά βέβαια. Είναι το γεγονός ότι βλέπει, ακούει για επιτόκια τα οποία μειώνονται και βλέπει στην τσέπη του επιτόκια τα οποία διευρύνονται. Ακόμα